Είναι λεπτομέρειες που θα τις δούμε όλη την εβδομάδα. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα. Έλα. Τι γίνεται, καλά είσαι. Καλά, εσύ. Μπράβο. Λοιπόν, πρώτον να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Λέλε. Ο Λέλε. Ναι. Μετά από αυτό. Να πω κάτι στο φίλο σου τον Αριανό. Ναι. Καταρχήν δεν υπάρχει κανένας λόγος να απολογηθεί για αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, εκείνος θα απαντήσει. Δείξτε μου, δείξτε μου. Εγώ να στο δείξω. Ο σκηνοθέτης θα στο δείξει. Γεια σου, Ραλανάρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να απολογήσει. Πολύ ωραία τα είπες και είπες όσο έχει η κατάσταση. Δεν το νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ σε τίποτα. Μα και μου και δεν αναφέρθηκα στο λαό του ΠΑΠ. Σωστά τα είπες. Έτσι δεν είναι. Έτσι σωστά, θεωρώ. Σωστά για σένα τα είπε. Μαζί σου είμαι. Λοιπόν, τώρα στον Τρέγια. Κάποιοι συμφωνούν και κάποιοι όχι. Σωστά τα είπε για σένα, φίλε. Κύριε Τρέγια, για πες μου λίγο, ποιοι ήταν οι κύριοι που πήγαν σε σουρωτή. Εγώ δεν χρωμάτισα, βλέπεις πόσο προσεκτικά μιλάω και πώς δεν κολλάω τα μπέλες. Πρόσεξε λίγο. Εξαιρετικά προσεκτικά. Για πες μου, ποιοι ήταν αυτοί. Όταν θα αποδειχτεί, γιατί είναι δουλειά της αστυνομίας να βρει ποιοι ήταν, όταν η αστυνομία τους βρει. Δεν ήταν ο παλιός. Όταν άκουσε με λίγο, με ρώτησε κάτι. Όταν η αστυνομία τους βρει και πει είναι αυτοί, αυτοί και αυτοί και αυτοί, τότε θα πράξουμε και θα κρίνουμε αναλόγως. Εσύ μέχρι τότε κόλλα ταμπέλες. Εγώ καμία ταμπέλα δεν κόλλησα. Βλέπεις πόσο προσεκτικά μιλάω και πόσο ουδέτερα μιλάω. Πολύ ωραία. Εσύ πριν που αναφέρθηκες σε περιστατικά στη Θέρμη, στο Σάντο, στο Βότσι και στην Άμπολη, ποιοι τα κάνουν δηλαδή. Κόλλησα ταμπέλα εγώ, χρωμάτισα κάποιον. Ναι, ποιοι τα κάνουν δηλαδή. Δεν ξέρω. Ηρακλήδες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αποδείχτηκε ποιοι τα κάναν. Ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά γιατί δεν βγήκαν οι δημοσιογράφοι αυτοί. Αυτοί οι δημοσιογράφοι που κατηγόρησαν και κολλήσαν ταμπέλες. Σιγά σιγά. Σε ανάλογη περίπτωση. Ναι. Γιατί δεν βγήκανε και δεν ευαισθητοποιηθήκανε για όλη την κοινωνία. Αφού είναι αγένεια. Τόσο οραματιστές και τόσο φιλέσπραγνοι. Γιατί δεν βγήκανε να τα πούνε αυτή την εβδομάδα. Και βάλαν την ούρα στα σκένια τους. Για πες μου εσύ. Ναι. Απάντα. Με την ίδια λογική και εσύ λες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι στον τρόπο καταδικνύει. Όχι, λάθος κάνεις. Τα κάναμε εμείς. Εγώ δεν κόλλησα τα μπέλα. Αν εσύ μηδιάστηκες, έχεις πρόβλημα εσύ. Εγώ δεν είπα κάτι για σένα. Ούτε για τους δικούς σου πάνω στην ομάδα σου. Εσύ προσωπικά. Εγώ προσωπικά, βέβαια. Ναι, έτσι να το ξεκαθαρίζεις. Εσύ προσωπικά, γιατί ακούστηκαν διάφορα. Ναι, όμως πρώτα με σένα. Εν αντιθέσει με σένα. Και όση δυσκολία είχαν να πούμε οι δημοσιογράφοι. Να απαντήσω και να βγάλω τον κόλο μου λίγο απ' έξω. Εγώ είπα Αριανοί δημιούργησαν επεισόδια εναντίον του κυρίου, πώς το λένε, Αλεξανδρίδη, και Παοξίδες δημιούργησαν επεισόδια στη Σουρωτή. Έχεις αποδείξεις. Πώς το λες, ρε Κώστα. Όταν δεν έχεις αποδείξεις, επειδή κάνεις, επειδή έχεις δημόσια άποψη, επηρεάζεις ένα κοινό, ρε Κώστα. Μα είναι δυνατό, ρε φίλε. Όχι, λάθος κάνεις. Λάθος. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν θα πουλάς προπαγάνδα, ο οποιοσδήποτε θα πουλάει προπαγάνδα. Με άλλα λόγια, η θέση... Και θα κρύβεται από την αγωνιστική του ανεπαρξία μέσω αυτής της οδού. Στάσου λίγο, φίλε. Άρα εσύ λες, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, ότι αυτοί που δημιούργησαν τα επεισόδια στο Αλεξανδρίδη και Σουρωτή δεν ξέρουμε τι χρώμα φανέλα έχουν. Εννοείται. Τέλος, έληξε η κουβέντα. Από τη στιγμή που δεν έχω αποδείξεις, δεν μπορώ να κολλήσω τα μπέλα. Φίλε, έληξε η κουβέντα. Αλλά ήθελα αυτό που κάνανε δημοσιογράφοι μία εβδομάδα πριν να το κάνουν και αυτή την εβδομάδα. Ωραία, έληξε. Δεν το κάνανε. Όχι, δεν το κάνανε. Δεν γράψανε. Όχι, εγώ δεν είδα τίποτα. Έληξε. Δεν είδα τίποτα. Έληξε. Για χαρά. Μούχτη είδα. Εγώ είδα τις γλώσσες. Τις γλώσσες να βγαίνουν μέχρι κάτω και να τις πατάνε και να περπατάνε. Δεν νομίζω. Εντάξει. Παοξίδες και τα μάτια χαμηλά. Ξέρεις γιατί. Γιατί φοβάστε. Γιατί αυτά που λέγανε Ραπτόπουλε. Γιατί φοβάστε. Για αυτά που λέγανε Ραπτόπουλε. Ότι είναι Αριανοί και Παοξίδες. Δεν φοβόμαστε. Γιατί φοβάστε να ότι ήταν Αριανοί. Δεν φοβόμαστε. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Θα σου απαντήσω μια μας δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Τι λες μόνο. Ποια αστυνομία ρε. Εδώ ψωμιάζεις κυκλοφορία ελεύθερος. Ποια αστυνομία τώρα. Δεν είμαστε και άβουλα πλάσματα σε αυτή την πόλη. Όμως, αντιλαμβανόμαστε και έχουμε και εσύ. Ήταν Αριανοί, φίλε, στον Αλεξανδρίδη. Αυτό θα μας το πει ο κύριος Αλεξανδρίδης. Αυτό το είπε. Αυτό το είπε. Ήταν αυτό το είπε ο κύριος Αλεξανδρίδης ότι ήταν Αριανοί. Άρα είναι Αριανοί μέχρι αποδείξει ο εναντίον. Πρέπει να πάει επομένως ο κύριος Αλεξανδρίδης στο δικαστήριο και να αποδείξει ότι αυτοί εδώ ήταν Αριανοί. Στην άλλη περίπτωση όμως δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό σε μια γωνιά του δρόμου που την πέσανε να πούμε τέσσερις βλάκες. Βλάκες! Επάνω στο αυτοκίνητο του κυρίου Αλεξανδρίδη και δώσανε άλοθη. Και ανοίξαμε στόματα. Και εκεί που δεν παραδέχεστε τα αυτονόητα, φτάσατε τώρα ξαφνικά στο σημείο να φωνάζετε για Σούπερ 3, για Βότσι, για Βυζάντια, για Κωνσταντινούπολη και δεν ξέρω κι εγώ για πού, για ποιους άλλους συνδέσμους. Και για Δρυμίκλανα. Καλά είπε στην ανακοίνωσή του Σούπερ 3 Βότσι. Στη μία έχουμε ένα περιστατικό σε μια γωνιά του δρόμου. Συγκεκριμένο περιστατικό. Θα ήταν τελείως ηλίθιοι
Εάν ήταν αυτοί οι ελεγχόμενοι να πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα. Τελείως ερασιτεχνικό. Και το πιάνετε έτσι και προσπαθείτε να το ταυτίσετε για να το φέρετε σε συμψηφισμό με τα γεγονότα της Ουρωτής. Αυτό είναι απίστευτο που κάνω. Γιατί εσύ για τα γεγονότα της Ουρωτής είπες ότι υπάρχουν 120 οι οποίοι εναλλάσσονται σε τριαντάδες. Και μάλιστα κόλλησες τα μπέλες. Κόλλησες τα μπέλες χωρίς να έχεις αποδείξεις. Και χρωμάτισες ανθρώπους. Ακούς επιλεκτικά. Λάθος κάνεις. Ακούς επιλεκτικά. Σου θυμίζω πώ το είπα. Βγήκε ακροατής εδώ και λέει γιατί είπες ότι εμείς ήμασταν 120 και εσείς είστε 80 και η Ηρακλήδης είναι 50. Άλλο ο ακροατής. Άφησε με να μιλήσω, θα απαντήσω. Όχι, συγγνώμη. Να σου απαντήσω. Ο ακροατής θα ακουστεί. Εγώ σε κατάλαβα, να μην απαντήσω. 2 λεπτά το τηλέφωνο και εσύ έκανες 2,5 ώρες εκπομπή μόνος σου. Την προηγούμενη και έλεγες ότι γούσταρες. Κατάλαβες. Εκεί η διαφορά. Μας ερχόσουν. Και εσύ έκανε. Δεν μπορούσε να δω γιατί δούλευε. Ο Ραυτόπουλος γνωρίζει ότι είχα άλλες 5 σελίδες πράγματα να πω που θα τα έλεγαν ήσουν εδώ. Ωραία. Και δεν τα είπα. Και τι σημαίνει αυτό. Και δεν τα είπα. Τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, σημαίνει ότι προσπάθησα από την αρχή. Ρε παιδιά, συντονίζω. Στα. Ήταν Αριανοί. Αυτοί που δίναν τον Αλεξανδρίδη. Σου απάντησα ξανά την ίδια απάντηση να σου δώσω. Ο κύριος Αλεξανδρίδης λέει ότι ήταν Αριανή. Δεν έχω καμία διάθεση να μην τον πιστέψω. Τι κάνε, τι έκανε ο Αλεξανδρίδης. Αγόρι μου γλυκό, μπορεί να καταλάβεις ότι είναι ένα μεμονωμένο γεγονός και μια καταγγελία το ένα και στο άλλο. Υπάρχουν φωτογραφίες. Όχι, είναι οργανωμένο. Υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Φέρε μου φωτογραφίες με κίτρινη μπλούζα να σου πω ότι δεν είναι Αριανή. Είναι οργανωμένο και τα δύο. Οργανωμένο. Έξω από το Super 3 Βότσι. Και τα δύο. Έξω από το Super 3 Βότσι στα 10 του μέτρα. Είναι οργανωμένο, την έχουν στήσει οι σουπεράδες να την πέσουν στον Αλεξανδρίδη. Ενώ το άλλο είναι οργανωμένο και βάλα και μπλούζες του ΠΑΟΚ. Στοπ. Άντε ρε αφήστε μας. Διάλειμμα. Άντε ρε αφήστε μας. Καλά. Κοιτάξτε, δεν σας πειράζουμε. Μην μας πειράζετε. Όπως δεν πειράζουμε κανένα. Μην μας πειράζετε. Θα μάθετε να ακούτε την αλήθεια. Την αλήθεια δεν είστε μόνοι σας και δεν έχετε μόνοι σας άποψη. Την προπαγάνδα και άλλη πόλη που έχει και αυτή την άποψη. Που κάνετε είναι η προπαγάνδα σας. Λοιπόν, εντάξει, να μιλάτε με αποδείξεις και τεχνολογημένα. Λοιπόν, ο κόσμος βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς, όποιος θέλει να μιλήσει για ποδόσφαιρο και χορτάρι, απευθύνεται στο Ραπτόπουλο. Όποιος θέλει να μιλήσει για ξύλο ή για συνδέσμους, μιλήστε με τους κυρίους. Εγώ θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Και εσύ που στέλνεις το μήνυμα, φιλαράκι. Ραπτόπουλε, μην βγάζει την ώρα σου απ' έξω. Γιατί εσύ ήσουν αυτός που στο ματς ΠΑΟΚ Ηρακλής έλεγες ότι αν ο ΠΑΟΚ χάσει. Θα πέσουν κοντρόλια στην Τούμπα. Το έλεγες ή δεν το έλεγες. Εσύ δεν προκαλείς την βία με αυτόν τον τρόπο. Ο Άρης. Ε? Όχι, είχα πληροφορία. Για τον Άρη δεν είπες τίποτα. Είχα πληροφορία. Όχι, πληροφορία πάντα έχεις για τον Πάο. Πληροφορία έχεις όταν πάνε δύο άτομα έξω από την ένα, ναι. Θα κάνεις 4.000. Ποιος? Εσύ. 4.000. Βέβαια. Και όταν πέρσι με την πρόπερση με την ΑΕΚ στο 04. Ναι. Πήγανε 500 άτομα, τους έκανες 8.000. Τι 500? Και έκανες ότι ρίχανε και πέτρες. Εσύ δεν έχεις μερίδα ευθύνης αυτή. Όλοι φταίμε. Και εγώ και εσύ και αυτός. Όχι, εγώ δεν φταίω. Ναι, δεν φταίς. Όχι. Καλά. Όχι, ήμουν αυτός που είπα τη βία τη φέρνουν τα μίντια, τα φέρνουν οι σύνδεσμοι και η οπαδική άποψη. Όταν σε ακούει ο 16άρης 11 η ώρα το πρωί να λες ότι αν χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Ηρακλή θα πέσει ο Κοτρονή, τι θα κάνει, ρε. Τα παλιά Κοτρονίδη. Εσύ τι θα έκανες. 16 χρόνια. Που είσαι άβουλος. Που είσαι άπειρος, ναι. 16 άβουλος. Ναι. Που είσαι ορφανός, δεν έχεις πατέρα να σε προστατεύσει. Ναι. Τι θα κάνεις. Αυτή αυτό, ε. Τι θα κάνεις. Αυτή τα μίντια. Τι θα κάνεις, λοιπόν. Δεν φταίνει οι σύνδεσμοι, τα μίντια αυτά. Φταίνει και οι σύνδεσμοι. Φταίνει και οι σύνδεσμοι. Φταίνει και οι σύνδεσμοι, ναι. Όπως φταίω και εγώ. Διάλειμμα. Όπως φταίεις και εσύ. Διάλειμμα, διάλειμμα. Ο κόσμος έβγαλε τα συμπεράσματά του, κρίνει τους πάντες. Ο κόσμος έχει το αλάθητο, έχει το κριτήριο και από εκεί και πέρα. Όποιος θέλει μετά το διάλειμμα να μιλήσει για μπάλα, εδώ είμαι εγώ. Για άλλοι ας μιλήσουν για τους συνδέσμους και για τα ξυλοκοπήματα. Πάμε στους χορηγούς να πάρουμε και κανένα φράγκο. Άντε. Λοιπόν, ο κόσμος έχει το αλάθητο για μένα. Και ο κόσμος κρίνει. Και ο κόσμος είναι στις γραμμές. Για χαρά.